Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της καλύτερης σειράς Minecraft Survivor. Ενώπιόν μας, οι δύο ομάδες με τους μαχητές και τους διασύμους. Σήμερα το επεισόδιο θα είναι γεμάτο suspense και ενέργεια, καθώς οι διαγωνιζόμενοι σήμερα θα διαγωνιστούν για ένα πολύ ιδιαίτερο έπαθλο. Απέναντί μας, το πρώτο αγώνισμα ασυλίας, όπου διαγωνιζόμενοι οι δύο ομάδες θα πρέπει να ανταγωνιστούν η μία την άλλη προκειμένου να κερδίσουν την ασυλία που στο τέλος του επεισοδίου θα κρίνει ποιος παίχτης θα αποχωρήσει. Η ιτημένη ομάδα φυσικά θα πρέπει να έρθει στην δύσκολη θέση να κρίνει, να ψηφίσει ποιον παίχτη της θεωρεί τον πιο αδύναμο κρίκο. Μετά το τέλος του αγωνίσματος, η ιτημένη ομάδα όμως θα έχει άλλη μια ευκαιρία. Ένα μέλος της θα μπορεί να εξασφαλίσει ασυλία για τον εαυτό του μετά από την έκβαση του quiz που έχουμε προγραμματισμένο για αυτό το επεισόδιο. Άραγε, ποια ομάδα θα πάρει την ασυλία και ποιος παίχτης θα κερδίσει την ατομική ασυλία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας. Πίσω μου, μια διαδρομή γεμάτη εμπόδια που θα δοκιμάσουν τις ικανότητες και την ταχύτητα των παιχτών. Όμως σήμερα είναι μάλλον η πιο δύσκολη δοκιμασία αυτού του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συλλέξουν δύο μοχλούς, τους οποίους θα τους τοποθετήσουν στην αρχή της τελευταίας πλατφόρμας, ούτως ώστε να κατασκευάσουν μια σκάλα που την ενώνει με το τελευταίο στάδιο της δοκιμασίας. Στο τέλος της δοκιμασίας θα πρέπει να παραλάβουν ένα τόξο και ένα βέλος και να χτυπήσουν τον στόχο που βρίσκεται απέναντί τους. Ο πρώτος διαγωνιζόμενος που θα χτυπήσει τον στόχο φέρνει τον πόντο στην ομάδα του. Η πρώτη ομάδα που θα μαζέψει 5 πόντους κερδίζει την πρώτη ασυλία. Ναι. Οι δύο διαγωνιζόμενοι είναι στις θέσεις τους. Τζουξ για τους μαχητές και Βιντς για τους διασύμους. Άραγε, ποιος είναι αυτός που θα φέρει τον πρώτο πόντο στην ομάδα του. Διαγωνιζόμενοι, είστε έτοιμοι? Ναι. Στις θέσεις σας. 3, 2, 1, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν με τους δύο να πηδάνε κιόλας στην πρώτη πλατφόρμα. Το επόμενο παρκούρ, το επόμενο στάδιο του διαγωνιζού, του συγκεκριμένου αγωνίσματος όμως, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και δεν θα συγκρίνεται με το πρώτο αγώνισμα. Ήδη βλέπουμε και τους διαγωνιζόμενους να δυσκολεύονται. Κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο κομμάτι της δοκιμασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Wings καταφέρνει όμως να περάσει στην πρώτη πλατφόρμα. Από ό,τι φτάνει στο δεύτερο σκληρό του άλμα, ο Τζουξ ακόμα παλεύει να φτάσει στην πρώτη πλατφόρμα. Ενώ ο Wings ήδη έχει φτάσει στην δεύτερη, ο οποίος κοιτάει τώρα στην τρίτη και τώρα έχει τελείω το slime το τσάμ. Μπαίνει στην βάρκα και συλλέγει το πρώτο του μοχλό. Ο Τζουξ καταφέρνει να περάσει στην δεύτερη πλατφόρμα, αλλά ακόμα πάρα πολύ πίσω. Wings δεν κάνει τέλος την βάρκα και συνεχίζει. Ο Wings η χείρα όμως κατάφερε να πέσει από την βάρκα, αλλά ο Τζουξ έχει χάσει τον πρώτο μοχλό. Είναι πίσω στο Τζουξ. Wings συνεχίζει, βάζει δύο μοχλούς, ενεργοποιεί τη σκάλα και προχωρά. Περνάει από τον από το λαβύρινθο με τις σκούς της αράχνης και φτάνει στο δεύτερο slime, το jump. Τζουξ, δευτερόλεπτο πιο πίσω του, έχει τελείω όμως πιο γρήγορα το άλμα από τον Wings. Φτάνει, συλλέγει το arrow και το bow και ρίχνει. Μπράβο, ωραίος. Πρώτος πόντος τους μαχητές. Μαλάκα, πόσα αυτά ήταν. Μαλάκα, έχω καταγωθεί, Μου έχει φύγει κουράδο, ρε μαλάκα. Οι επόμενοι διαγωνιζόμενοι, TLB για τους μαχητές και Winner για τους διάσημους. Θα καταφέρει άραγε ο Winner να φέρει την ισοβαθμία για την ομάδα του ή ο TLB θα μεγαλώσει την διαφορά. Διαγωνιζόμενοι, είσαστε έτοιμοι? Στις θέσεις σας. 3, 2, 1, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν μικρή διαφορά τους χωρίς με τον Winner όμως το στο ιστό της αράχνης και τον DLP να παίρνει τώρα το προβάδισμα. Θα καταφέρουν άραγε να εκτελέσουν το parkour. Ο Winner φτάνει ήδη στη δεύτερη πλατφόρμα και συνεχίζει. Ο DLP είναι πολύ πίσω όμως. Με τον Winner να έχει φτάσει ήδη στην βάρκα και να συλλέγει το πρώτο του μοχλό. Ο DLP όμως συνεχίζει να προσπαθεί. Κάνει τώρα το τρίτο του άνοιγμα και το πετυχαίνει. Φτάνει και εκείνο στην βάρκα. Λίγα δευτερόλεπτα τους χωρίζουν. Μπορεί να κάνουν όμως όλη τη διαφορά. Ο Winner φτάνει στην τελευταία πλατφόρμα. Τοποθετεί τους δύο μοχλούς και κατασκευάζει τη γέφυρα που τον ενώνει με τον πύργο. Προχωράει τώρα προσεκτικά μέσα από το μυστικό της αράχνης,
από το λαβύρινθο που έχουν κατασκευάσει εδώ πέρα την παραγωγή μας. Πηδάνε στο δεύτερο slime block jump και φτάνουν στο τέλος. Εδώ πέρα θα πρέπει να στοχεύσουν το στόχο και να το χτυπήσουν. Ο Winner αμέσως με την πρώτη του βολή χτυπάει τον στόχο και κερδίζει τον πρώτο αγώνα. Ταυτόχρονα ήταν. Όπα, έπεσε το TLB. Το TLB έπεσε. Δεν μετράει, ακεν πέσει. Ναι, το άνοιξε. Κυρίες και κύριοι, το αδιανόητο μόλις συνέβη. Έχοντας επανεξετάσει το ηχογραφημένο υλικό, διαπιστώνουμε ότι και οι δύο διαγωνιζόμενοι χτύπησαν τους στόχους τους ταυτοχρόνως. Ακριβώς, χωρίς ούτε μισό frame διαφοράς να τους χωρίζει. Και οι δύο τερμάτισαν την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Αποφασίσαμε λοιπόν οι διαγωνιζόμενοι και η παραγωγή να ξανακάνουμε το αγώνισμα. Ο δεύτερος γύρος λοιπόν επαναλαμβάνεται. TLB εναντίον Winner. Μια πραγματική σύγκρουση τιτάνων. Ας δούμε λοιπόν ποιος θα φέρει την δεύτερη φορά τον πόντο στην ομάδα του. Διαγωνιζόμενοι, είσαστε έτοιμοι? 3, 2, 1, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν. Αυτό που έγινε πριν, κυρίες και κύριοι, ήταν πραγματικά αδιανόητο. Και όταν σε επανεξετάσεις, αναλέω το. Δεν τους χώριζε ούτε frame διαφοράς. Ο Winner τώρα προηγείται με το TLB να αποτυχάνει στο τρίτο του άλμα. Ο Winner εκτελεί άρτια το slime block jump και επιβιβάζεται μέσα στη βάρκα. Συλλέγει το πρώτο μοχλό, συλλέγει το δεύτερο μοχλό. Ο TLB ακολουθά τώρα μέσα στη βάρκα. Ο Winner όμως έχει ήδη βγει στην επιφάνεια και ενεργοποιεί τους δύο μοχλούς σκαρφαλώνοντας τη σκάλα. Τώρα στο λαβύρινθο με τον αραχνοϊστό μπαίνει στην τελευταία φάση του αγωνίσματος. Ο TLB είναι όμως αρκετά πίσω, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια μόνο στιγμή. Ο Winner έχει φτάσει και έχει πάρει ήδη το τόξο του. Χτυπάει τον πρώτο στόχο, χτυπάει και τον δεύτερο. Μπράβο ρε Winner. Παίρνουν το δεύτερο πόντο. Ναι, μπήκα στο στέρ που ήταν δίπλα από τη βάρκα. Το είδα. Και εγώ το πάθα αυτό. Και ο Winner το πάθει και ο Wins. Τρίτος γύρος, κυρίες και κύριοι, και οι ομάδες είναι ισόπαλες. Με τον πρώτο πόντο να παίρνει στην ομάδα των μαχητών ο Τζου και τον πρώτο πόντο στη δικιά του ομάδα, τους διάσημους, ο Winner. Ποιος θα φέρει, θα σπάσει την ισοπαλία και θα φέρει τον τρίτο πόντο στη δικιά του ομάδα? Θα είναι ο Πρόντιν για τους μαχητές ή ο Τίμπλης για τους διάσημους? Ο χρόνος θα δείξει. Διαγωνιζόμενοι, είσαστε έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Διαγωνιζόμενοι με μια μεγάλη δρασκελιά πηγαίνουν κιόλας στη δεύτερη πλατφόρμα, αλλά ο πρώτη με και δίνει το προβάδισμα στον Dimples, ο οποίος απέτυχε στο δεύτερο του jump. Άλλη μια φορά ο πρώτη όμως είναι ακόμα πίσω. Όχι, τώρα είναι ισόβαθμη, στήθος με στήθος, αλλά ο Dimples τώρα απέτυχε στο τρίτο του jump. Ο πρώτη ξανασκαρφαλώνει και τώρα πάλι είναι στο ίδιο σημείο. Μία προηγείται ο ένας, μία προηγείται ο άλλος. Πραγματικά αυτή είναι η πιο αγχωτική μάχη αυτού του διαγωνισμού. Ο πρώτη έχει μπει μέσα στη βάρκα, αλλά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Φτάνουν και οι δύο ταυτοχρόνως και μαζεύουν το δεύτερο τους μοχλό. Μαζεύουν το δεύτερο τους μοχλό. Και συνεχίζουν. Ο πρώτη όμως έπεσε από την βάρκα, έκανε τη mount. Μάλλον έκατσε στα steps. Και τώρα συνεχίζουν. Ο Τίμπλης έχει ολοκληρώσει όμως το λαβύρινθο. Από τον ιστό της αράχνης. Και τώρα φτάνει στο δεύτερο slime block jump. Φτάνει στην τελευταία πλατφόρμα. Παίρνει το τόξο του. Παίρνει το βέλος του. Στημαδεύει. Πρώτος στόχος κάτω. Δεύτερος στόχος κάτω, κυρίες και κύριοι. Οι διάσημοι. Ωραίος. Μπράβο, Κωστή. Με τους διάσημους να προηγούνται κατά έναν πόντο. Ο Bill Yolo θα είναι αυτός που θα μεγαλώσει τη διαφορά ή ο Καρατσμάν αυτός που θα φέρει την ισοπαλία. Διαγωνιζόμενοι, είσαστε έτοιμοι για τον τέταρτο γύρο? Yeah, ναι. 3, 2, 1, πάμε! Οι διαγωνιζόμενοι ξεκινάν και οι δύο τους εκτελούν τα άλματα τους εξαιρετικά και φτάνουν στο δύσκολο κομμάτι του αγωνίσματος. Ο Μπιλιόλ όμως καταφέρνει αμέσως να εκτελέσει και να περάσει ολόκληρο το παρκούρ. Ενώ ο Καρατσμάν μένει ακόμα στη δεύτερη πλατφόρμα και προσπαθεί να τελειώσει το παρκούρ. Να καταφέρνει και φτάνει το slime block jack εκτελώντας το άρτια. Όμως ο Μπιλιόλ προηγείται κατά πολύ και έχοντας και τους δύο μοχλούς, τους οποίους τώρα τοποθετεί για να ενεργοποιήσει τη σκάλα που τον ενώνε με το
με την τελευταία πλατφόρμα του αγωνίσματος. Ο Μπιλιόλος συνεχίζει ακάθεκτος και περνά σχεδόν στην τελευταία πλατφόρμα του αγωνίσματος με τον Κρατσμάν να είναι αρκετά πίσω. Τώρα να βάζει τους μοχλούς. Όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά χλωμό για την ομάδα των μαχητών. Καθώς ο Μπιλιόλος έχει πάρει ήδη τον Βασίλη και χτυπήσει τον πρώτο στόχο και σημαδεύει το δεύτερο. Έλα, ρίχνει μία αστοχή, ρίχνει δύο αστοχή, ρίχνει τρεις. Ναι! Μπράβο, Βασίλη! Παίρνει τον πρώτο στην ομάδα του. Κυρίες και κύριοι, η διάσημη είναι μια ανάσα μακριά από την και την ασυλία. Αυτή τη στιγμή προηγούνται για δύο μονάδες με το σκορ να δείχνει 3 υπέρ των διασύμων και 1 για τους μαχητές. Άρα και θα καταφέρει ο Φλάβι να σπάσει αυτό το προβάδισμα ή θα φτάσουν οι διάσημοι έναν φόντο μακριά από την νίκη. Διαγωνιζόμενοι, είσαστε έτοιμοι? Έλα, πάμε. Ήθελα να μου κάνεις αναφορά, ήθελα να κάνεις αναφορά που πήγε όλο πήρε πόντε ο Αλαφανκόλης. Κάσε ρε βροφιάρι. Είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς για να τον λάβω. Έλα. Είσαστε έτοιμοι? Ναι, 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 μάλιστα καπτάκι. 3, 2, 1, πάμε. Go, go. Εκκίνησαν και φτάνουν. Κατέφερε πόντο. Ω, το Ιγκάρλι πήγε το γεννό, ο οποίος κόλλησε στον ιστό της Αράχνης. Αυτή τη στιγμή όμως παίρνει το προβάδισμα πίσω στα χέρια του, έχοντας εκτεθεί. Τέλεια το παρκούρ! Ο Φλάμπι για λίγο πίσω του, προσπαθώντας να φτάσει στην τρίτη πλατφόρμα του παρκούρ, καταφέρνοντάς τα και περνώντας στην επόμενη φάση που είναι η βάρκα. Παίρνει στη βάρκα και παίρνει το πρώτο βαφλό. Αλλά ο Γιαννούμπα έχει αυτή τη στιγμή αποβιβαστεί. Δύο βάρκες. Και φτάνει! Φτάνει! Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Δύο βάρκες, αλλά φτάνει. Πρώτος ανενόχλητος στο λαβύρινθο με τον ιστό της Αράχνης. Ο Φλάβι είναι πολύ πίσω. Όλα μπορούν να αλλάξουν όμως, κυρίες και κύριοι. Χλωμό όμως για τους μαχητές, καθώς ο Γιαννούμπα έχει πάρει ήδη το τόξο και το βέλος. Έχει χτυπήσει ακόμα. Έλα. Όχι, τώρα έχει χτυπήσει τον πρώτο του στόχο. Ενώ ο Φλάβι φτάνει τώρα στο επόμενο στάδιο. Έλα. Μπράβο, Γιάννη. Παίρνει το στόχο Γιαννούμπα και παίρνει το τέταρτο πόντο για την ομάδα. Κυρίες και κύριοι, το σκορ μέχρι στιγμής είναι 4-1. Η διάσημη είναι έναν πόντο μακριά από την ασυλία. Η ελπίδα όμως παραμένει στο μυαλό των μαχητών. Θα καταφέρει ο TLB να σπάσει το σερινικό των διασύμων ή θα φέρει ο Win στην ομάδα του την ασυλία. Διαγωνιζόμενοι, είσαστε έτοιμοι? Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Πάμε. Διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κρυφθούν όλα. Στήθος με στήθος, παρά μόνο μια λίγο δευτερολέπτων διαφορά τους χωρίζει. Όμως ο Wins εκτελεί σχεδόν τέλεια το parkour. Όχι, τέλεια, καθώς δεν θα πει καμιά φορά ο Τέλβι. Μάλλον ενδεχομένως μένει ακόμα στη δεύτερη πλατφόρμα του parkour. Αλλά ο Wins προηγείται, έχει πάρει ήδη τον πρώτο μοχλό. Και τώρα τον δεύτερο, ο Τέλβι είναι πολύ πίσω. Μπορεί άραγε να τα καταφέρει. Μόνο η τύχη μπορεί να τον σώσει. Καθώς ο Wins τώρα στερφαλώνει στο λαβύρινθο με τον ιστό της Αράχνης. Ο Τέλβι είναι ακόμα πίσω στα σκαλιά. Μόλις τώρα παίρνει τον δεύτερο μοχλό. Ο Wins έχει εκτελέσει μόλις το Slime Block Jump, κυρίες και κύριοι. Θα φέρει την νίκη στους διάσημους. Δεύτερος στόχος. Ναι! 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 Κερδίζουν την ασυλία. Πάμε, ουνιό! Ωραία, φύγαμε γρήγορα. Ασυλία! Κάντε με την... Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο συμβούλιο του διαγωνισμού. Ενώπιόν μου στέκονται οι διάσημοι νικητές του πρώτου αγωνίσματος ασυλίας. Αρπάζοντας τη νίκη από τα χέρια των μαχητών, εξασφάλισαν στον εαυτούς τους το προνόμιο της πλήρους ασυλίας. Οι μαχητές στη συνέχεια πραγματοποίησαν ένα quiz, το οποίο νικητής βγήκε ο Φλάπι
κερδίζοντας έτσι μια ατομική ασυλία. Οι εναπομείνατες τέσσερις συμπαίχτες του θα πρέπει να λάβουν όμως μια πολύ δύσκολη απαιτή και να ψηφίζουν ποιον από τους πέντε συμπεριλαμβανομένων του Φώτη που απουσιάζει σήμερα συμπαίκτη τους θεωρούν τον πιο αδύναμο κρίκο της ομάδας τους. Ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους θα αναδειχθεί προτινόμενος προς αποκλεισμό στην ακόλουθη ψηφοφορία, όπου εσείς οι θεατές θα πάρετε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ποιος θα μείνει στο Minecraft Survivor. Στην περιγραφή του βίντεο που βλέπετε τώρα θα μπορέσετε εσείς οι ίδιοι θεατές να λάβετε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη σειρά και να αποφασίσετε με την ψήφο σας ποιος, το τονίζω, θέλετε από τους δύο προτινόμενους διαγωνιζόμενους να παραμείνει στη σειρά. Κυρίες και κύριοι, η ψηφοφορία αρχίζει.